Πολύ ιταλικό το τραγούδι. Πώς θα σε υποδεχτούμε, έτσι. Ταραντέλα, τι είναι αυτό. Βέβαια. Καλώς τον, τι κάνεις. Καλά, καλώς σας βρήκα. Τζόρτζιο, καλώς όρισες στην παρέα μας για μία ακόμα φορά και έχουμε τη χαρά να επικοινωνήσουμε γαστρονομικά την ιταλική κουζίνα. Μόνο εσύ μας την προσφέρεις. Γνήσια, αυθεντική ιταλιάνικη κουζίνα. Και εδώ είμαστε. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, ναι. Είναι ο ιταλικός αέρας τώρα, είναι, εδώ τον ναι, αισθάνομαι, φέρουμε... έρχεται η ενέργεια ιταλική. Τι να κάνουμε, σήμερα φέραμε τη Νότια Ιταλία εδώ πέρα. Πολύ με τριόφρονο όπως πάντα ο φίλος μας ο Τζόρτζιο. Τι θα μας φτιάξει σήμερα? Θα φτιάξουμε μία φοκάτσα που ονομάζεται πίτσι e πούτσε σαλεντίνα. Για που... εξήγησε παρακαλώ πολύ, για explain. Πούτσε σαλεντίνα. Ναι, να καταλάβουμε τι είναι, από πού έρχεται, όλη την ιστορία. Θα εξηγήσει ο Τζόρτζιο, εγώ δεν είμαι Ιταλός, δεν είναι... μου περίμενε, μισό λεπτό. Ναι. Μετά θα το πείτε εσείς, βεβαίως. Βέβαια, δικά μας λόγια. Την ονομασία πρέπει να την πείτε κι εσείς, γιατί πώς θα μάθεις τα Ιταλικά, πώς θα πας στην Ιταλία. Σωστό, έχεις δίκιο, σωστό. Εξήγησε εσύ και θα το πούμε εμείς πολλές φορές μέχρι να δοκιμάσουμε. Το πίτσι είναι από την πίτσα ουσιαστικά που κάνουν στη Νότια Ιταλία, στην επαρχία της Πούλια, κάτω, η Λέτσε είναι η πόλη και εκεί βγαίνει το πίτσι λετσέζε, που είναι λίγο αυτή που θα κάνουμε σήμερα ουσιαστικά εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Σε συνδυασμό με την άλλη που είναι η πούτσα σαλεντίνα, που είναι η άλλη περιοχή της, της Πούλιας κάτω, το οποίο κάνουμε μια άλλη, έχει μέσα και μελιτζάνα, έχει μέσα κολοκυθάκι, έχει διάφορα άλλα πράγματα. Στη γέμιση είναι η διαφορά που εντοπίζεται ή στην τεχνική γενικότερα του να τη δημιουργήσουμε. Πιο πολύ στη γέμιση, στα υλικά. Στα υλικά, μέσα, ναι. Αυτή έχει 100% σιμιγδάλι, ας πούμε, μέσα και ψηλό σιμιγδάλι. Που, αυτό ξέρεις πώς ονομάζεται. Στα Ιταλικά. Ναι. Υπήρχε περίπτωση που το ξέρω, νομίζεις. Μην πεις τίποτα περίεργο πάλι. Πώς λέτε, σιμιγδάλι. Όχι. Πώς. Πότε θα το πεις εσύ. Σέμολα di grano duro rimacinata. Σέμολα di grano duro ρημακινάτα. Όλο αυτό είναι για το σιμιγδάλι. Πάρα πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα πώς είναι δηλαδή. Για πες το λοιπόν. Σέμολα di grano duro ρημακινάτα. Σέμολα di grano duro. Το τελευταίο. Ρημακινάτα. Ρημακινάτα. Σώσο κύριε τι είπα τώρα εγώ. Συγγνώμη φίλοι Ιταλοί, καταλαβαίνετε. Καταβάλουμε προσπάθεια. Πάρα πολύ καλά. Άμα δοκιμάσουμε, να καταφέρουμε να το πούμε. Μπορεί να είναι η δύναμη εσωτερική που έχει και κάπου μπορεί να σου δίνει και να το κάτι παραπάνω. Απλά είναι σιμιγδάλι. Σιμιγδάλι. Το κάναμε απλά. Ψηλό σιμιγδάλι. Που σέμολα είναι το σιμιγδάλι. Την γκράνο ντούρο είναι από σκληρό σίτο. Ρημακινάτα είναι ξανάλεσμένο. Που είναι το σιμιγδάλι το ψηλό. Ωραία. Εύκολη συνταγή τώρα, για το σπίτι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Απλά πράγματα. Μιλάμε για μια αρχαία συνταγή, η οποία μιλάμε για εποχή των Σταυροφόρων, των Ρωμαίων, που όταν ταξίδευαν έπαιρναν μαζί τους κάτι για να φάνε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Και έτσι είχαν αυτά τα ψωμιά, αυτή τη φοκάτσια ουσιαστικά, που έχει όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουμε εδώ πέρα, μέσα, με μια γεύση, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο είναι αρκετά θρεπτικό. Και με ό,τι υπήρχε τότε, εκτός την ντομάτα που είναι πιο πρόσφατη στην Ιταλία και στην Ευρώπη γενικώς, αλλά κρεμμύδια που ήρθαν και από την, νομίζω τα φέραν οι Έλληνες, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά, μετά από την Ελλάδα πήγαν στην Ιταλία, ελιές που είναι ακόμα πιο παλιές από 6-8 χιλιάδες χρόνια. Και ατσούγες που ήταν το ψάρι που υπήρχε άφθονο στην αγορά. Θα είναι πάντως... Το ουμάμι εκεί είναι. Το ουμάμι στις ατσούγες είναι. Που λέμε η πέμπτη γεύση που βάζουν και σε μία σώση συγκεκριμένη. Στη Σίζαρ. Στη Σίζαρ, μπράβο. Στη Σίζαρ. Βάζουν μέσα ατσούγια. Έχει ατσούγια. Ουμάμι. Πρώτη φορά και θα έχει ενδιαφέρον γευστικά να δούμε η ατσούγια πώς κολλάει με το ζυμάρι το πιτσοϊδές. Θα το θέσω λίγο. Ναι, μια ωραία φοκάτσα ουσιαστικά. 100% σιμιγδάλι. Και έχει. Τα βάζουμε όπως είναι. Θα δούμε τώρα τη διαδικασία. Είναι πολύ εύκολη. Ωραία. Το κάνουμε σε τρία step, τρία βήματα. Θέλει ξεκούραση αρκετούτσικη. Όχι, παραπάνω από ένα ψωμί. Ωραία, δεν θέλει κάτι το ιδιαίτερο. Βάζουμε το σιμιγδάλι εδώ πέρα. Η κάτα έχει τις ποσότητες. Θα προσθέσουμε το νερό. Νεράκι. Το πήρα από εδώ. Το καλύτερο νερό είναι. Το καλύτερο. Μια χαρά. Έτσι. 400 γραμμάρια περίπου νερό μέσα. Μετά θα προσθέσουμε λίγη ζάχαρη, μην τα μπερδέψω. Με το αλάτι. Μια χαρά θα βγει ό,τι και να κάνεις.
Περίπου 10 γραμμάρια μαγιά θα βάλουμε μέσα. Φρέσια μαγιά ή 3-4 γραμμάρια ξερή εφυδατωμένη. Τέλεια. Και απλά θα νεκατέψω το σημάδι. Δεν θέλει ούτε καν πολύ ανεκάτεμα. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Ναι, μπορώ κατευθείαν το νερό. Μου κάνει εντύπωση γιατί βλέπω και τα έτοιμα, τα μείγματα που έχεις κάνει εδώ, τις έτοιμες ζύμες. Δεν ξέρω αν είναι ζύμη, γιατί ναι, είναι... με σμιγδάλι έτσι πρώτη φορά το βλέπω να φουσκώνει και να παίρνει αυτή την όψη εδώ. Ναι, το αλεύρι, αν βάλεις μαγιά, θα φουσκώσει και αυτό. Όπως το αλεύρι, θα ναι, μου πεις. Δηλαδή είχα συνηθίσει μια... το σμιγδάλι να μπαίνει σε τέλεια. Ζύμη. Ένα νεκάτεμα να απορροφήσει τα υλικά. Καλά-καλά, να λιώσει η μαγιά μέσα. Mm-hmm. Θερμιδικά, σε σχέση με το αλεύρι, είναι λιγότερο το σμιγδάλι ή είναι το ίδιο? Το ίδιο σαν ποσότητα. Σαν ποσότητα, εννοείς? Ναι, δηλαδή, όταν το φας, ναι. ένα ψωμάκι, ας πούμε, από αλεύρι και ένα ψωμάκι από σμιγδάλι, ποιο φοβάσαι περισσότερο ότι μπορεί να σου δώσει θερμίδες? Με το αλεύρι ή με το σμιγδάλι, παχαίνει περισσότερο? Δεν θα έλεγα, γιατί είναι το σκληροσύτος, γεμαλακοσύτος από το λευκό αλεύρι που γνωρίζουμε. Δεν θα έλεγα ότι θα με επηρεάσει τόσο θρεπτικά όσο σε διαφορά με το λευκό ή με το σμιγδάλι, αλλά το τι θα βάλω μέσα. Okay. Το πώς θα το ψήσω είναι μεγάλη σημασία. Άλλον το τηγανίσεις, άλλον το βάλεις στο φούρνο, άλλον να χρησιμοποιείς κάποιον άλλο τρόπο ψησίματος. Βέβαια. Πριν κλείσω, αυτό τώρα αρκεί. Αυτό που έκανα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην ναι, οθόνη. Φυσικά, φυσικά. Ωραία. Δεν έχω κάνει κάτι τρελό ή να θέλω ένα μίξερ. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε μια εξομοίωση όπως γινόταν παλιά. Με απλά πράγματα που δεν υπήρχαν ούτε ζυμωτήρια ούτε τίποτα άλλο. Mm-hmm. Θα προσθέσω και το αλάτι μέσα. Άρα δεν θέλω ούτε τη βοήθειά σου. Το αξιοποιούμε. Θέλουμε να κάνουμε και κάποια γλυκιά Παρασκευή. Γιατί όχι, μπορεί. Κάτσε να... σοκολάτα, ας πούμε. Κοίταξε να δει. Κρέμα σοκολάτα. Γιατί όχι. Φρούτα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και ουδέτερο, κομμάτια. Μόνο εδώ έχω έβαλε και αλάτι, ας πούμε. Είναι ένα ψωμί. Μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Ή να βάλω περισσότερο ζάχαρη ή σέσα για την ισορροπία. Okay. Και να θρέψω λίγο περισσότερο τα ένζυμα μέσα τη ζύμη. Σε σχέση με τη μαγιά. Αλλά θα μπορούσα να κάνω κάτι γλυκό αντί για αλμυρό. Δεν είναι. Απαγορευτικό. Όχι, όχι. Φανταστείτε τώρα τους σταυροφόρους παλιά που γινούσαν με αυτό τα ψωμιά. Τα υλικά που μας έχεις δώσει, Τζόρτζιο, η ποσότητα τώρα που έφτιαξες τώρα, είναι ίδιο με αυτά τα έτοιμα ίδιο, που μας ίδιο, έχεις ίδιο, ίδιο. Απλά, εδώ τώρα δείχνουμε τη διαφορά. Αυτή είναι η ζύμη που έκανα εγώ αυτή τη στιγμή που βλέπετε πόσο έχει ανέβει. Θα αφήσω αυτή τη ζύμη σκεπασμένη ή μέσα στο φούρνο, μόνο με τη λάμπα αναμένη, mm-hmm. να φουσκώσει, να αρχίσει να ενεργοποιείται. Εγωποιείται τα ένζημα, να φουσκώσει, να γίνει όπως αυτό. Τέλει. Βλέπετε ότι είναι, έχει... Έχει πάρει όγκο. Έχει πάρει όγκο, ουσιαστικά. Πολύ ωραία. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Okay. Άρα, οι θερμοκρασίες το επηρεάζουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν θέλει στον ήλιο, θέλει κάπου να είναι σκοτεινό μέρος και θερμοκρασία δωματίου, ναι. Ωραία. Okay. Και πέρα. Τώρα. Τι γίνεται? Βάλαμε τα υλικά μέσα, ξεχάσαμε να πάμε και λίγο λαδάκι που το έχουμε εδώ πέρα. Θα σε ρωτούσα, η αλήθεια είναι, αλλά νόμιζα θα το βάλεις μετά, επειδή θα βάλεις και την ντοματούλα και τις ελίτσες, αλλά... Όχι, το κάνουμε έτσι. Άρα είναι πάρα πολύ απλό στη διαδικασία και γρήγορο. Δεν θέλει ούτε ζύμα, ούτε χρόνους. Αυτό σε περίπου μισή ώρα έχει διπλασιαστεί ο όγκος του και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Να το χρησιμοποιήσουμε πώς? Να βάλω γάντια, διότι χρειάζομαι. Θα... ναι. Κάπως. Και καλά κάνεις, όπως το λέγαμε πριν και με την κάρπα εδώ που κάναμε με τους ασώστες. Γάντια χρειάζονται παντού, ακόμα και στην κάρπα. Πόσο μάλλον στο... Ακόμα και στη φωκάτσα. Χρειάζονται. Μαγειρικά τώρα. Αυτά τα υλικά τώρα, Τζόρτζιο, είναι τα βασικά για την παραδοσιακή συνταγή που συζητάμε, ή αν θέλουμε τα αυτή είναι πειράζουμε, τυπική, τροποποιούμε. Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να φαντάσουμε τώρα να βάλεις μέσα μελιτζάνα ή να βάλεις αντί σαρδέλα, τσούγες, να βάλεις κάτι άλλο, τυρί. Πάντα είναι ωραίο έτσι να το πειράξει ο καθένας ανάλογα με τα γούστα ναι, που έχει βεβαίως. Και τη διάθεση. Αλλά από δικού του, ας πούμε, θα το δοκιμάσουμε ψημένο, να δεις ότι είναι θρεπτικά πλούσιο.
Που ήταν και αυτός ο σκοπός που το έφτιαχναν έτσι, έτσι ώστε με τα υλικά που υπήρχαν τότε βεβαίως να το έχουν για να μπορούν να φάνε κάτι. Ωραία. Εγώ βλέπω πάντως στο άλλο μείγμα. Έχεις μέσα ήδη τα υλικά. Άρα ναι. Τα βάζουμε από την αρχή. Δεν είναι κάτι το οποίο το ζυμώνουμε, το πλάθουμε και από πάνω βάζουμε όχι, υλικά. Όχι. Δεν είναι όπως την πίτσα. Είναι κάτι το οποίο. Εξαιρετικά. Εδώ είναι το μυστικό λοιπόν και η διαφορά με τις άλλες φωκάτσιες. Ακριβώς. Κάνουμε ένα βαθούλωμα εδώ πέρα στο. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι θα γίνει. Ντοματούλα. Μέσα. Κρεμμυδάκι. Ελιές. Μπορώ και να τις σπάσω αν θέλω λίγο. Είναι χωρίστε βεβαίως το. Αν θες, μπορώ να σας κόψω. Να, εκεί θα μπορούσα να σας. Αλλιώς θέλει, θέλει το γιατρό μετά. Όχι κουκουτσάκι, παρακαλούμε. Ελιές πράσινες που είναι πολύ νόστιμες σε συνδυασμό με τις μαύρες, το κρεμμύδι, δίνουν αυτή την ιδιαίτερη γεύση που έχει πράσινη ελιά. Γι' αυτό βάζω και τη μία και την άλλη. Είναι σαν μια χωριάτικη. Άκρως μεσογειακή συνταγή, πραγματικά. Ναι, είναι. Και τα αρώματα, κοίταξε, αυτό αν το δεις, ας πούμε, από, μοιάζει, ας πούμε, λίγο με τη σκιατσάτα, πώς είναι, την σφαγιανόπιτα που είναι έτσι πατημένη. Μοιάζει κάπως με παραδοσιακά πράγματα που έχουμε εδώ πέρα. Εγώ επίσης είχα την εντύπωση, θα τις πάσω μέσα. Είναι, ότι κάνουμε τη φωκάτσια, τέλος πάντων την ζύμη που ακολουθούμε τελικά ναι, και τα βήματα. Και κάπως πατούμε τα δάχτυλα και εκεί που κάνουμε λακκουβάκι βάζουν τα υλικά. Βεβαίως. Είναι άλλη φωκάτσια. Έχουμε πάρα πολλές φωκάτσια στην Ιταλία, πάνω από 15 είδη φωκάτσια πουλιέζε που είναι και αυτή στην περιοχή αυτή με κρεμμύδι μέσα. Και. Μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Προσπαθούμε να κλείσουμε τα υλικά μέσα, αρχικά, με αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Σαν πουγκάκι, σαν δωράκι, μου φαίνεται. Και αναμειγνύεται και ομοιόμορφα, ανάλογα με τις κινήσεις που κάνεις με το χέρι σου. Ναι, αυτό το πρέπει να ανακατευτεί καλά. Εδώ τώρα θέλει λίγο ανεκάτεμα. Πολύ ωραία. Και βλέπεις ότι αλλάζει λίγο χρώμα από την ντομάτα, γίνεται από πιο ντομάτα, ροζ. Ναι, σίγουρα, εντάξει, αφήνει πιο ροζ το υλικό. Να ανεκατευτεί καλά, να πάνε λίγο τα υλικά παντού. Είναι σαν ένα τεράστιο cookies. Με ωραία γεύση. Με ωραία και γεύση, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Ο συνδυασμός, το κρεμμύδι, η ντομάτα, η ελιά. Είναι μεσογειακά πράγματα, υλικά που. Έβαλα κόκκινο κρεμμύδι αντί για λευκό, μα έχει τώρα είναι. Θα τέριαζε και λευκό τυράκι. Φέτα να τολμήσω να πω, ας πούμε. Γιατί όχι, γιατί όχι. Σου είπα να μην φας ατσούγες, έφαγε ατσούγες, σε πείραξε τώρα. Μου ήρθε το άρωμα κατευθείαν από την ατσούγια στη μύτη και μέκρουψε που λέμε. Λοιπόν. Ανυπομονώ το μεταξύ να δοκιμάσω, γιατί πέρασε για το φούρνο μπροστά και κάτι άλλο. Είναι σαν ένα. Ένα, πώς το λένε, ένα cookies, κάτι το οποίο θέλει ένα καλό ανεκάτεμα, να πάνε τα υλικά λίγο παντού και το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Δεν θέλει πολύ ζύμωμα, αλλά θέλει το σωστό ίσα να ανακατευθούν τα υλικά μας. Και σε αυτό το στάδιο πρέπει να μείνει να ξεκουραστεί. Σε αυτό το στάδιο. Θα μείνει να ξεκουραστεί, εδώ θα θέλει 3 ώρες. Απλά εδώ μας έδειξε την απλή, χωρίς τα τη γέμιση, βάζουμε τη γέμιση και αφήνουμε να ξεκουραστεί. Η δεύτερη φάση ουσιαστικά του ζυμώματος και πάμε μετά στο. Στην τρίτη φάση ζυμώματος, που είναι ο ζυμώματος της εκτέλεσης, που είναι το ζυμάρι που έχει φουσκώσει, δηλαδή έχει διπλασιαστεί ο όγκος του. Το βλέπουμε εδώ πέρα, να. Το ένα με το άλλο. Δεν κρατιέται ο άνθρωπος, τι να πω. Λοιπόν. Να τη φτιάξω εγώ αυτή, να τη βάλουμε μετά στο φούρνο. Βεβαίως. Εννοείται. Δεν πετάμε τίποτα. Λοιπόν, και έχουμε αυτή τη φάση το οποίο έχει διπλασιαστεί το ζυμάρι, έχει περίπου 3 ώρες να γίνει αυτό. Όπως είπαμε και πριν, αυτά τα υλικά είναι ζωντανά, είναι ένας οργανισμός ζωντανός, δεν μπορούμε να το σπρώξουμε θερμικά, δηλαδή να βάλω το φούρνο στους 50 βαθμούς για να φουσκώσει πιο γρήγορα. Θα το χαλάσω αντί να το φτιάξω. Και έχει μία. Βλέπετε πως είναι σαν. Είναι κολλώδες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σαν μία πίτσα, γιατί η ποσότητα νερού που έχει μέσα είναι αρκετά υψηλή. Είμαστε πάνω από το 80% υγρασίας μέσα στο ζυμάρι. Άρα είναι ένα ζυμάρι το οποίο είναι σύν υγρασία που έχει αφήσει η ντομάτα, τα υλικά. Είναι πολύ υγρό το ζυμάρι. Ωραία. Okay. Υδαρές, τώρα, θα πάρω λίγο το σιμιγδάλι μου που έχω στην άκρη. Αυτό που τοποθέτησα εγώ στην άκρη. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να και. Να το αξιοποιήσεις όπως εκτιμείς. Κοίτα εδώ τώρα, Δανάη, τι έχει να γίνει. Κοίτα εδώ τώρα. Όλη τη συσκευασία βάλαμε, μάλιστα. Λοιπόν, το θέλω διότι αντιμετακαθάρισε.
Θα καθαρίσουμε μετά, εννοείται. Οκ, okay. Λοιπόν. Λανοτήθηκα. Ειδοποίηση. Μόνο αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, θα περάσω το μείγμα μου πάνω στο σιμιγδάλι, για να μπορώ να το διαχειριστώ ουσιαστικά. Βλέπετε πώς έχει γίνει τώρα. Όπως το βλέπετε, αυτή είναι η συνταγή, είναι έτσι, έτσι γινόταν παλιά. Θα το βρέξω λιγάκι με το σιμιγδάλι για να μπορώ να το διαχειριστώ. Τι ωραίες συνταγές αυτές, ρε. Να το γυρίσω. Αντίστοιχα, βέβαια, όπως θα κάναμε με την πίτσα αν είχαμε αλεύρι. Βέβαια, όχι τέτοια ποιότητα. Αλλά ενώ ότι σαν τεχνικές, σαν μια διαδικασία, κάπως έχουν κάποια κοινά. Φαντάσου, πρέπει να το κλείσω ουσιαστικά, okay, όπως το βλέπετε τώρα. Oh. Με βοηθάει αυτό που είναι το σιμιγδάλι για να μην κολλήσει στα χέρια μου. Μπαμπάτσικη okay. Ποσότητα, δηλαδή μετά με τα υλικά. Δηλαδή στην αρχή όταν το βλέπεις αυτό εδώ, λες εντάξει, θα φάμε δύο άτομα. Τώρα, αυτή δεν είναι μια μερίδα, αμέσως εσύ. Εδώ πάει είναι πολύ. Τόσο, ένα κομματάκι, αυτό είναι. Εμείς δεν τρώμε ένα κομματάκι εδώ, Τζόρτζιο, καταλαβαίνεις. Εμείς είμαστε πληθωρικοί εδώ, θέλουμε. Θέλει αυτή τη διαδικασία να το κάνεις έτσι όπως λίγο μακρόστον για μπορεί να το μεριδοποιήσουμε ουσιαστικά. Μετά, τις μερίδες μας τις κάνουμε. Μακρόστινες, σαν τσαμπάτα, στρογγυλές, όπως ο καθένας του αρέσει, ας πούμε. Του αρέσει, ναι. Τέλεια. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Φαντάσου, αντί για αλμύρα να βάζαμε γλυκά μέσα. Τώρα βλέπεις και τα χρώματα, θα μπορούσε να ήταν, δεν ξέρω, πορτοκάλι αποξηραμένο, το γλυκό. Με το ψήσιμο τι γίνεται, ναι. Για πες μας λίγο, γιατί νομίζω και εκεί είναι το μυστικό, προθερμαίνουμε το φούρνο μας. Θέλουμε στατικό φούρνο χωρίς αέρα 220 βαθμούς για 18 με 20 λεπτά. Με αέρα 210 βαθμούς 18 με 20 λεπτά. Μόλις ρωτήσει είναι έτοιμο. Κατανοητό, ναι. Και χοντρό αλατάκι από πάνω και λίγο ελαιόλαδο. Είμαι σίγουρος ότι η Δανάη απόψε θα πάει στο σπίτι με δύο τσάντες σιμιγδάλια και λαχανικά, ό,τι βρει μπροστά της. Τουλάχιστον μας κάνεις influencing, μας επηρεάζεις, οπότε πηγαίνουμε σπίτι και φτιάχνουμε κάτι αντίστοιχο και εμείς. Βεβαίως, καρέ τη συνταγή. Ναι, μελιτζάνα, όχι και τόσο, δεν το φαντάζομαι εγώ, Δανάη. Όχι, ε. Θα την περάσω. Μπράβο, ρε Δανάη, έτσι. Όπως είναι τώρα, θα το βάλω μέσα πάνω σε μια λαδόκολα στο ταψί, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έχει και το λάδι του μέσα, έχει τα πάντα. Όπως είναι, θα ψηθεί και θα έχουμε το αποτέλεσμα που θα δείτε σε λίγο στο φούρνο. Πρέπει να έχει ψηθεί, μοσχομυρίζει εδώ πέρα. Αχ, το επιβεβαιώνουμε αυτό. Τι μοσχομυρίζει. Άρε, Τζόρτζιο. Να αδειάσουμε και με λίγο. Άρα, επειδή είναι πολύ υγρό, το διαχειρίζουμε με αλεύρι. Αλλιώς δεν μπορείς, είναι πολύ μαλακό. Ωραία. Το έτοιμο, σεφ. Τέλεια, να δοκιμάσουμε λοιπόν. Να φέρει το έτοιμο. Πόση ώρα είπαμε στο φούρνο. 18 με 20 λεπτά στους 220 βαθμούς περίπου. Λίγο καίει, το σβήσαμε πριν. Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία. Ωπς, λοιπόν, wow. Εδώ είμαστε. Μόλις πάρει χρώμα, δηλαδή, το επιθυμητό, όχι παραπάνω από αυτό, είμαστε έτοιμοι ουσιαστικά. Το πω, εγώ θέλω 2-3. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, Χριστιανά, ε. Τι. Πάστα ελιάς. Σε κάθε μπουκιά. Συμφωνώ. Είναι... Σε κάθε μπουκιά. Και τυράκι εγώ θα βάζω από πάνω. Λίγη φετούλα, λίγο έτσι. Ακανόνιστο, δεν κάναμε κάτι, ας πούμε, στρογγυλό ή τέλος πάντων. Μοιάζει με λαγανάκι. Ναι. Ένα μικρό ψωμάκι που ο καθένας τώρα. Παλιά το έπαιρνε σταυροφόρο, τώρα εμείς τα έχουμε εδώ πέρα. Φαντάζομαι σε λίγο αυτοί που πάνε σε ελιές με το ραβδιστικό σου. Τέτοιο λέγε μου, γιατί τα πάω στην πραγματικά χορταστικό. Ένα τέτοιο στη τσέπη και πάμε. Βγάλαμε τη μέρα μας. Και όλα εκείνα που. Λοιπόν. Όπα, αίμα τώρα. Για να το δούμε τώρα. Τι είναι, Αντώνη, μου θέλεις να φας. Θα σου φέρουμε τώρα. Μην ανησυχείς. Δες το, Δανάη. Και λίγη ρίγανη να βάζαμε. Πω, τέλειο. Η ρίγανη του πάει. Τη βάλαμε στην κάτα, τη βάλαμε εδώ πέρα. Okay. Δεν πειράζει. Ρίγανη. Εντάξει, μπορούμε να πειραματιστούμε να βάλουμε λίγο τον τολίπανο. Η ρίγανη βεβαίως. Βεβαίως για τον τολίπανο. Άκου. Πολύ ωραία. Άκου, τραγανιστό. Εγώ θα πάρω από εδώ μόνη μου. Θα αυτοκεραστώ. Το κρεμμυδάκι, όποιος, αν και ψήνεται, διότι είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι, μυρίζει, Τάσο. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορείς να φανταστείς. Είδες το σιμιγδάλι. Στην απλότητά του. Τι ζυμάρι φτιάχνει. Εσύ καταλαβαίνεις από σιμιγδάλι. Ή μόνο εγώ δεν το καταλαβαίνω. Σαν να είναι από κάτι άλλο. Μιλάμε είναι τέλειο. Σου βγάζει κάτι σαν καλαμποκάλευρο. Ναι, κάτι άλλο. Ναι. Είναι πεντανόστιμο, ε. Μια αρχαία συνταγή, όπως τη φτιάχναμε παλιά. Πεντανόστιμο, Δανάη μου. Αύριο που θα φτιάξεις, σήμερα φέρε μου ένα. Τώρα μου ήρθε και η ατζούγια. Όπω τέλειο.
Μπορεί να βάλει περισσότερε. Μπορεί να βάλει λιγότερε. Και χοντρό αλατάκι από πάνω. Για όποιον του αρέσει. Πω πω, φανταστικό, ε. Γιατί είμαστε του χωραφιού. Έτσι, δεν είπαμε. Για τις Ηλίες, δεν προετοιμαζόμαστε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Πεντανόστιμο. Ειλικρινά. Όποιος θέλει περισσότερη γεύση μέσα, βάζει περισσότερα υλικά. Ναι, εντάξει, ο καθένας βεβαίως μπορεί να το προσαρμόσει όπως του αρέσει. Είναι τέλειο. Ετοιμαστείτε. Πίσω από τις κάμερες, ελάτε και να είναι Γιώργιο. Με το 3 θα μετρήσουμε αντίστροφα. Ναι, όταν κομμάτι σου θες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν. Εγώ σας ευχαριστώ. Και κλείσαμε τόσο μυρωδάτα αυτή την εκπομπή. Θα σε περιμένουμε, θα δώσουμε ραντεβού ξανά, γιατί ο κόσμος αγαπάει τις συνταγές σου. Είναι εύκολες, γρήγορες, ιταλικές, αγνές, παραδοσιακές. Αυτός ο σκοπός να μπορεί ο καθένας να τις κάνει σπίτι του απλά, χωρίς παράξενα εργαλεία, με απλότητα και να είναι και κάτι διαφορετικό, γιατί όχι. Εγώ θα γίνω η καλύτερη μαθήτριά σου. Το κοτόπουλο την προηγούμενη έκανε θράψη που το έφτιαξα. Αλήθεια σου λέω. Ήταν πεντανόστιμο. Πολύ, πολύ διαφορετικό από όλα όσα έχουμε δοκιμάσει. Φανταστικό. Μουρλιά και πολύ ωραία. Θα ταιριάζει και με αυτόν τον τρόπο που το σκέφτομαι. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλήθεια. Εγώ. Ευχαριστούμε, φίλε Τζόρτζιο.